Να πω ότι μόλις με πληροφορήσαν ότι είμαστε 281 άτομα. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά σπάσαμε για Παρασκευή το ρεκόρ όλων των προηγούμενων συνεδριών. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προχωρήσουμε τώρα με τις τελευταίες δύο ομιλίες. Θα ακολουθήσει ένα μίνι δείπνο για όσους παραμείνουν μέχρι το τέλος. Έχουμε ογκολογικά περιστατικά και έχουμε δύο εξαίρετες ομιλήτριες. Είναι η κυρία Γεωργοπούλου και η κυρία Παυλίδου που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Θα παρακαλέσω σιγά σιγά να έρθουν και την κυρία Γεωργοπούλου και την κυρία Παυλίδου. Κυρία Παυλίδου, μπορείτε να πάρετε θέση απέναντι. Η κυρία Γεωργοπούλου να έρθει στο πάνελ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία θα μας αναπτύξουν. Η κυρία Γεωργοπούλου θα πει μεταστατικές αιστείες στο χωριοειδή και η κυρία Παυλίδου η προσέγγιση σήμερα στις μελαχρωστικές βλάβες του χωριοειδούς. Χρόνια πολλά στον πρόεδρο, τον κύριο Παρικάκη και πάλι, τον απερχόμενο πρόεδρο. Κυρία Γεωργοπούλου, ο λόγος εσάς. Καλησπέρα από μένα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναφερθώ σε κάποια κομμάτια ασυνήθιστα, μεν, αλλά σοβαρά για την όραση του ασθενούς και ακόμα και για τη ζωή του. Είναι κάτι που δεν το βλέπουμε πολύ συχνά, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά. Μιλάμε για μεταστατικές αιστείες του χωριοειδή, δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάποιο καρκίνο κάπου στο σώμα του και αυτός ο καρκίνος έχει δώσει μετάσταση στο μάτι. Πρέπει να ξέρουμε ότι η μεταστατική αιστεία είναι ο συχνότερος κακοήθης όγκος που υπάρχει μέσα στο μάτι. Απλώς δεν τον βρίσκουμε εύκολα και πολλά περνάνε αδιάγνωστα και γι' αυτό δεν είναι εύκολο να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ο συχνότερος κακοήθης όγκος. Εμφανίζεται στο μάτι μετά από διασπορά κάποιου κακοήθους κυττάρου από τον πρωτοπαθή όγκο. Και αυτό το κύτταρο φτάνει στο μάτι συνήθως μέσω του αίματος, αλλά μπορεί να φτάσει και μέσω του υπαραχνοειδούς χώρου. Ξέρουμε από έρευνες που έχουν γίνει ότι πολλές φορές η μετάσταση στο μάτι μένει αδιάγνωστη. Βλέπετε ότι εξετάζοντας 230 ανθρώπους που πέθαναν από καρκίνο, στο 12% από αυτούς βρήκανε μετάσταση στο μάτι χωρίς αυτοί οι άνθρωποι να το ξέρουν όσο ήσαν ζωντανοί. Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, άρα που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, εξέτασαν προληπτικά τα μάτια και βρήκανε 2% μεταστάσεις στα μάτια. Και όταν αυτοί οι ασθενείς που εξετάστηκαν ήταν γυναίκες με καρκίνο του μαστού, βρέθηκε από τους 120 γυναίκες βρέθηκε στο 5% μεταστάσεις. Είναι αρκετά μεγάλα νούμερα, αν σκεφτεί κανείς πόσοι άνθρωποι σήμερα πάσχουν από κακοήθεια. Είναι η πρωτοπαθής αιστεία, συνήθως είναι ο πνεύμονας στους άντρες και ο μαστός στις γυναίκες, αλλά μπορεί να είναι οπουδήποτε. Γαστρεντερικό, προστάτης, μελάνωμα δέρματος κλπ. Θα φαίνεται συνήθιστο το ότι έχω γράψει τελευταίο το θύμο αδένα και θα μου πείτε πού τον βρήκα. Δεν θα ξεχάσω ότι ο πρώτος μεταστατικός όγκος που είδα στη ζωή μου ήταν από θύμο αδένα και η διάγνωση έγινε μετά το θάνατο. Ήταν πατέρας ενός γιατρού. Δεν είχε βρεθεί με τίποτα η πρωτοπαθής αιστεία και μετά την απώλεια αυτού του ανθρώπου για να λύσει ο γιος του το ερώτημα αποφάσισε να κάνει εξέταση. Ένα σημαντικό κομμάτι επίσης που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι σε αρκετά μεγάλο ποσοστό που έχουμε μεταστατικές αιστείες στα μάτια ο ασθενής δεν ξέρει να έχει κάπου αλλού πρωτοπαθή αιστεία. Έρχεται, βλέπεις κάτι στο μάτι του,
Το ρωτάς, έχεις περάσει κάτι, έχεις κάνει κάποια εγχείρηση, έχεις κάνει κάποια θεραπεία. Όχι, γιατρέ μου, εγώ είμαι καλά. Άρα, σε ένα 13 με 18% των περιστατικών, όταν εμφανίζεται η μετάσταση στο μάτι, ο πρωτοπαθής όγκος ακόμα δεν είναι γνωστός. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο νου μας, για να μην βασιζόμαστε στην απάντηση του ασθενούς. Μία μετάσταση μπορεί να γίνει στο ένα μάτι, μπορεί να γίνει και στα δύο. Και έχουμε αμφωτερόπλευρη πάνω από 25%. Επίσης, μία μεταστατική αιστεία, μάλλον λάθος, μεταστατικές αιστείες μπορεί να έχουμε περισσότερες από μία στο ίδιο μάτι. Αυτά τα δύο είναι στοιχεία που βοηθάνε πάρα πολύ στο να μπει η σφραγίδα ότι αυτός ο όγκος είναι μετάσταση. Δεν νομίζω, εκτός από κάτι ασβεστώσεις, δεν νομίζω ότι άλλος όγκος θα βρεθεί αμφωτερόπλευρος ή με περισσότερες από μία αιστείες σε ένα μάτι. Κυρίως είναι στο ραγοειδή, αλλά ας έχουμε στο βάθος του μυαλού μας, αν δούμε κάτι περίεργο στον αμφιβληστοειδή ή στο ιαλοειδές ή ακόμα και στον κόγχο, ότι μπορεί και εκεί να πρόκειται περί μετάστασης. Τι αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται? Τις περισσότερες ή πολλές φορές τίποτα. Κατά τα άλλα, εξαρτάται βεβαίως από ό,τι καταλαβαίνετε από το πού βρίσκεται αναπτυγμένος ο όγκος. Είναι στην οχρά, θα κάνει θάμπομα. Έχει συνοδό δευτεροπαθή αποκόλληση, θα κάνει φωταψίες, μυοψίες. Ένα χαρακτηριστικό, και γι' αυτό το έχω βάλει κόκκινο, είναι ότι αν τους ρωτήσετε, θα σου πούνε ότι το τελευταίο μήνα, δίμηνο, παρουσιάζεται πόνος σε αυτό το μάτι. Και το λέω γιατί δεν συνδυάζεται ο πόνος με άλλου είδους όγκους. Τι είναι η μετάσταση? Είναι έκτοπη ανάπτυξη ιστού του πρωτοπαθούς όγκου. Άρα, τι χρώμα έχει η μετάσταση? Για να σας απαντήσω, θα μου πείτε από πού είναι ο πρωτοπαθής όγκος. Είναι από μαστό? Ο μαζικός αδένας είναι άσπρος, άρα η μετάστασή του είναι άσπρη, λευκοκίτρινη. Είναι από θηρεοειδή? Ο θηρεοειδής είναι ένας ιστός που είναι ροζ, κοκκινοπός. Άρα η μετάσταση θα είναι, η μεταστατική αιστεία θα είναι και αυτή ροζ. Είναι από μελάνωμα του δέρματος? Καταλαβαίνετε ότι θα έχει ένα φαιό χρώμα όπως τα πρωτοπαθή μελανώματα του ματιού. Μπορεί να είναι, συνήθως είναι μια διάχυτη αιστεία. Το εμβαδό της ως προς το ύψος της είναι πιο μεγάλο από ό,τι στα μελανώματα. Είναι συνήθως στρογγυλή αιστεία, γιατί ξεκινάει με ένα κύτταρο και αυτό πολλαπλασιάζεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Άρα δίνει ένα στρογγυλό τελικό σχήμα, συγγνώμη. Πολλές φορές συνοδεύεται, όπως σας είπα, με αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Το χαρακτηριστικό όμως είναι, και αυτό μας βοηθάει, είναι ότι έχει πολύ γρήγορη ανάπτυξη. Αν δείτε ένα μελάνωμα του ματιού σήμερα και το ξαναδείτε σε 1,5 μήνα, οι διαστάσεις του θα είναι περίπου ίδιες. Αν δείτε όμως μια μεταστατική αιστεία σήμερα και ξανά σε 1,5 μήνα, είναι εμφανής η αύξηση των διαστάσεων. Είναι εμφανές ότι θα έχει μεγαλώσει. Αυτό είναι μια μετάσταση από μαστό, γι' αυτό είναι ασπροκίτρινη και δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ κάτω το όριο ότι έχει αρχίσει και μαζεύει υγρό. Στρογγυλή ή μη επίπεδη, αλλά μετάσταση. Εδώ πάλι είναι μια μετάσταση από μαζικό αδένα. Βλέπετε ότι είναι ακόμα πιο άσπρη, ελαφρώς προβάλλει, έχουν αρχίσει εδώ κάποιες πτυχές. Πλησιάζει την οχρά και άρχισε η γυναίκα να μην βλέπει πολύ καλά, αλλά βλέπετε ότι έχει ένα αρκετά μεγάλο εμβαδόν σε σχέση με το ύψος. Θα μου πείτε πώς φαίνεται. Εδώ πέρα δεν είναι εστιασμένη φωτογραφία, εδώ είναι, καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα ύψος. Εδώ έχει άλλο χρώμα. Δεν είναι άσπρη, είναι κίτρινο-ροζ. Αυτό είναι από νεφρό. Το νεφρό είναι επίσης ροζέ. Εδώ βλέπουμε δύο αιστείες στο ίδιο μάτι, οι οποίες έχουν αρχίσει να επεκτείνονται και στην ουσία έχουν συμπλησιάσει και έχουν ενωθεί. Αλλά είναι περισσότερο από μία αιστεία, είναι δύο. Εδώ βλέπουμε μία μετάσταση εδώ μεγαλύτερη και μία αιστεία εκεί μικρότερη από έντερο. Ο εντερικός σωλήνας έχει και χρωστικά κύτταρα και γι' αυτό εδώ βλέπετε ότι το χρώμα δεν είναι ακριβώς άσπρο, χωρίς να είναι μαύρο σαν το μελάνωμα, είναι από έντερο.
Εδώ, καταλαβαίνετε, το βλέπετε κιόλα, είναι μία μετάσταση από μελάνωμα δέρματος. Βλέποντας την αριστερή εικόνα, λέει κανείς, είναι ένας μεγάλος πύλος ή έστω ένα μελάνωμα, που δεν είναι και σίγουρος αν είναι. Και μετά από 3 μήνες έχει τόσο πολύ αλλάξει το μέγεθος που και καμία εξέταση να μην κάνει κανείς είναι σίγουρος ότι αυτό δεν είναι πρωτοπαθές μελάνωμα, είναι μετάσταση. Για να κάνουμε διαφορική διάγνωση και να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία μετάσταση, μας βοηθάει πάρα πολύ το ιστορικό, όπως είπα και πριν, κρατώντας ότι μπορεί και να μην ξέρει ο ασθενής ότι έχει πρωτοπαθή αιστεία. Μας βοηθάει πολύ η ταχεία αύξηση, μας βοηθάει πολύ, όπως είπαμε και πριν, το να έχει αμφωτερόπλευρα αιστείες ή περισσότερες από μία αιστεία στο ίδιο μάτι. Και βεβαίως έχουμε και τα ευρήματα των οφθαλμολογικών εξετάσεων που επίσης μας ενδιαφέρουν. Και η διαφορική διάγνωση θα γίνει από οποιοδήποτε άλλο όγκο του ματιού, είτε με χρωστική είτε χωρίς, όπως μελάνωμα, σπήλωση, μαγείωμα, οστέωμα κλπ. Και από διάφορες παθήσεις, κυρίως φλεγμονώδεις, όπως οπίσθια σκληρίτιδα, οπίσθια χοροειδίτιδα, χρόνια κεντρική ορόδη χοροεμφυλοστριδοπάθεια, χαράντα, λέμφωμα, αποκόλληση παλιά κλπ. Τι είναι η μεταστατική αιστεία? Είναι η ανάπτυξη μιας μάζας πάνω στο χοροειδή, επί του χοροειδούς, επί της επιφάνειας της εσωτερικής, μεταξύ υγιούς χοροειδούς και αμφιβληστροειδούς. Άρα δεν τρώει το χοροειδή. Άρα δεν βρίσκουμε την excavation, αυτό το φάγωμα του χοροειδή που είναι τυπικό για τα μελανώματα. Ο χοροειδής πίσω από την μεταστατική αιστεία είναι ακέραιος και υγιής. Απ' την άλλη, η διαφορά με τους άλλους όγκους είναι ότι η μετάσταση έχει αυξημένη ναι, ανακλαστικότητα και έχει και ποικίλη ανακλαστικότητα, δεν είναι ομοιογενής. Στο OCT το χαρακτηριστικό της μετάστασης, γιατί βεβαίως το OCT κυρίως είναι για να δούμε τον αμφιβληστροειδή και όχι το χοροειδή τόσο, βλέπουμε ότι ο χοροειδής κάτω από τον αμφιβληστροειδή, έχοντας ή μη έχοντας αποκόλληση, δεν είναι ομαλός, κάνει κύματα. Δεν είναι όπως ένα αιμαγγείωμα ή ένα μελάνωμα που έχει σχήμα θόλου. Θα δείτε ότι ανεβοκατεβαίνει. Και αυτό είναι επίσης χαρακτηριστικό της μετάστασης. Τώρα, η μαγνητική βέβαια, απλό που θα μας δείξει είναι ότι απλώς υπάρχει εκεί μία μάζα. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε διαφορική διάγνωση με μαγνητική. Απλώς μας αποκαλύπτει τον όγκο. Εδώ βλέπετε μια υπερηχογραφία μιας μετάστασης. Εδώ πίσω το πολύ υπερανακλαστικό είναι το λίπος πίσω από το σκληρό. Αυτή η λουρίδα εδώ είναι χοροειδής και βλέπετε ότι συνεχίζεται, δεν σταματάει και μπροστά από το χοροειδή, από εκεί μέχρι εκεί, είναι η μεταστατική αιστεία. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της υπερηχογραφικής εικόνας που βοηθάει στο να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Επίσης, βλέπουμε και στην υπερηχογραφία ότι είναι ένας όγκος με αρκετά μεγάλη βάση σε σχέση με το ύψος του και έχει και μία αποκόλληση εδώ ο αμφιβληστροειδούς, η οποία βέβαια δεν μας βοηθάει στη διαφορική διάγνωση. Αυτά είναι κυρίως με τις κάτω εικόνες, θα δείτε ότι ο χοροειδής δεν έχει ομαλό σχήμα. Ανεβαίνει, ξανακατεβαίνει, ξανανεβαίνει λίγο. Και αυτό γιατί τα διάφορα κύτταρα, τα μεταστατικά, πολλαπλασιάζονται σε κάθε σημείο του ματιού με διαφορετική ταχύτητα. Και κάπου πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα, ανεβαίνει το ύψος, κάπου πολλαπλασιάζονται λίγο πιο αργά, δεν ανεβαίνει τόσο πολύ, δίπλα ξανά πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα και μας κάνουν αυτή την εικόνα που δεν είναι ομαλό το σχήμα. Εδώ μπερδεύει λίγο περισσότερο, δεν είναι πολύ τυπική εικόνα. Ο αυτοφθορισμός ουσιαστικά μας δίνει τα όρια του όγκου με την έννοια ότι μπορεί να έχει αλλοιώσει το μελάχρο επιθύλιο, δεν είναι ουσιαστικά βοηθητικός. Οι αγγειογραφίες και κυρίως η ενδοκυανίνη είναι αυτή η οποία μπορεί να μας βοηθήσει. Και στη φλουραγγειογραφία και στην ενδοκυανίνη, αυτό που θα δούμε είναι ένα πρώιμο υποφθορισμό και έναν όψιμο υπερφθορισμό. Επειδή η μεταστατική αιστεία μεγαλώνει γρήγορα, δεν προλαβαίνει να αναπτύξει αγγεία. Δεν έχει ιδιαίτερα
δομημένη εσωτερική αγκίωση. Αυτό σημαίνει ότι στις εξετάσεις των αγκιογραφιών δεν βλέπουμε εσωτερικά αγκία όπως τα ξέρουμε και τα φανταζόμαστε. Το σημαντικό είναι ότι με την ενδοκυανίνη μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερες εστίες μεταστατικές. Έρχεται ένα μάτι με μία μεταστατική εστία και εγώ ζητάω ενδοκυανίνη με ευρεία φωτογραφική μηχανή και στα δύο μάτια. Γιατί μπορεί είτε στο ίδιο μάτι να βρεθεί και άλλη εστία που δεν φαίνεται ακόμα βυθοσκοπικά, είτε να βρεθούν και άλλες εστίες στο άλλο μάτι. Και αυτό έχει σημασία για τη θεραπεία που θα κάνει κανείς. Βιοψία, όπως στους περισσότερους οφθαλμολογικούς όγκους, σπάνια κάνουμε παρά μόνο για να αποκαλύψουμε την προθοπαθή εστία, εάν παρόλο το ψάξιμο που μπαίνουν οι ογκολόγοι στη μέση και το κάνουν, δεν βρεθεί ο αρχικός όγκος. Βλέπετε εδώ την μάζα που είχαμε δει πριν. Εδώ είναι μια πολύ πρώιμη φάση φλωρογεωγραφίας που υποφθορίζει, γιατί καλύπτει το φυσιολογικό φθορισμό του χωριοειδή, αυτή η εστία εδώ. Και εκεί βλέπουμε σε όψιμες φάσεις αυτή την κοκοτή χρώση που είναι μπερδεμένη, που δεν καταλαβαίνει κανείς πρακτικά τίποτα, αλλά μπορεί αυτή να μας βάλει τη διάγνωση ότι πρόκειται για μετάσταση ως φλωρογεωγραφία. Εδώ βλέπουμε πάλι έναν όγκο και το πώς φαίνεται. Και εδώ πάλι είναι ο ίδιος όγκος όπου φαίνεται ότι επηρεάζεται, καλύπτει την αγκίωση την από κάτω. Τι κάνουμε τώρα από πλευράς θεραπείας? Καταρχήν, όταν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο με μια κακοήθεια, πρέπει να συνεννοηθείς με τον ογκολόγο του, εφόσον ο άνθρωπος έχει ογκολόγο, ή πρέπει να τον στείλει σε κάποιο ογκολόγο για να κάνει την διάγνωση και να βρει πού είναι πρωτοπαθής εστία. Όμως η θεραπεία εξαρτάται από τη γενική εικόνα του ασθενούς και εξαρτάται και από την φάση της γενικής του υγείας. Όταν έχεις έναν άνθρωπο που σου πει ότι τους τελευταίους 6 μήνες εγώ κάνω χημειοθεραπεία και αυτός ο άνθρωπος βγάζει μία μεταστατική εστία στο μάτι, αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι η χημειοθεραπεία που κάνει δεν το καλύπτει. Άρα δεν έχει κανένα νόημα να περιμένει κανείς να δράσει η χημειοθεραπεία του. Το δεύτερο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι και η χημειοθεραπεία και η ορμονοθεραπεία που χρησιμοποιείται βασικά στις κακοήθειες του μαστού, ακόμα και όταν δράσουν, αργούν να δράσουν. Δηλαδή, ξεκινώντας σήμερα χημειοθεραπεία, για να συρρυκνωθεί ο όγκος στο μάτι, θα περάσουν τουλάχιστον 3-4 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι μία εστία στο μάτι που δεν έχει επηρεάσει την όραση και δεν έχει πιάσει την οχρά, θα μεγαλώσει στους 4 μήνες μέχρι να αρχίσει να δράει η χημειοθεραπεία και πιθανώς θα έχει ελαττωθεί ουσιαστικά, για να μην πω θα έχει χαθεί η όραση αυτού του ματιού. Αν λοιπόν θέλουμε να δράσουμε γρήγορα, θέλουμε να σώσουμε κάποια όραση, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι εξωτερική ακτινοθεραπεία. Όταν λέω εξωτερική ακτινοθεραπεία, είναι η γνωστή ακτινοθεραπεία που κάνουν οι ακτινοθεραπευτές εδώ στην Ελλάδα, σε όλα τα νοσοκομεία που γίνονται. Στην ουσία με 30 έως 40 γκρέι καλύπτουν, γαζώνουν όλο τον χωριοειδή αυτού του ματιού και η δόση αυτή δεν επηρεάζει τον νεύρο και δεν επηρεάζει την οχρά κοιλίδα και τον αμφιβληστροειδή ουσιαστικά. Η απάντηση στην ακτινοθεραπεία είναι άμεση. Πολλές φορές και 10 και 15 μέρες μετά το τέλος της ακτινοθεραπείας αρχίζει και βλέπει κανείς να συρρυκνώνεται το υποαμφιλιστροειδικό υγρό και να μικραίνουν οι όγκοι. Βλέπετε 1,5 μήνα μετά ότι όλη αυτή η μάζα, όλος αυτός ο όγκος που έχει φτάσει στην οχρά έχει πρακτικά επιπεδωθεί, η οχρά έχει καθαρίσει και βεβαίως έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό η όραση μόλις 6 εβδομάδες μετά την αρχή της ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία κρατάει 15 μέρες. Εδώ είναι ένα άλλο περιστατικό που σας το δείχνω για να σας πω πώς μπορεί να φαίνεται, δημιουργούνται αυτές οι μαύρες κοιλίδες στον όγκο που έχει συρρυκνωθεί. Αυτός ο όγκος συρρυκνώθηκε τυχαία από μια χημειοθεραπεία που έκανε μια κυρία, η οποία δεν ήξερε καν ότι έχει πρόβλημα στο μάτι της. Είναι τυχαίο βυθοσκοπικό έβριμα. Και εδώ είναι, όχι τυχαίο, αλλά είναι μετά από ακτινοβολία
όλη αυτή η τεράστια μεταστατική αιστεία, βλέπετε το νεύρο δεν έχει ατροφήσει. Έχει καταστραφεί όμως και έχει αποκτήσει αυτό το λεοπαρδαλέ χρώμα η μεταστατική αιστεία για να μας δείξει ότι είναι και κατεστραμμένη. Παραδείγματος χάρη, μια μετάσταση να την παρακολουθούμε και με υπερηχογραφία. Εδώ είναι τα δύο μάτια ενός ανθρώπου, δεξί και αριστερό, με μετάσταση από πνεύμονα. Και βλέπετε μετά την ακτινοβολία, σιγά σιγά αρχίζει και μικραίνει. Αυτό είναι πολύ κοντά το ένα μετάλλο. Τώρα, μιλάμε για πρόγνωση. Για τα μάτια, η κατάσταση δεν είναι άσχημη. Βεβαίως, πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί ο στόχος μας είναι οι άνθρωποι που παρουσιάζουν μετάσταση στο μάτι και συνήθως το παρουσιάζουν όταν είναι γενικευμένη ήδη η νόσος τους. Πρέπει και θέλουμε όσο ζουν να βλέπουν. Και βεβαίως, οι ογκολόγοι και η ογκολογία έχει εξελιχθεί πολύ, βοηθάει πάρα πολύ. Οι άνθρωποι με την κακοήθεια ζουν πολλά χρόνια αντιμετωπίζοντας τα διάφορα προβλήματά τους. Θέλουμε λοιπόν και εμείς να τους βοηθήσουμε να συνεχίζουν να βλέπουν όσο ζουν και να μην χάσουν τα μάτια τους. Απ' την άλλη, συνήθως η επιβίωση των ανθρώπων όταν φτάσουν να κάνουν μετάσταση στο μάτι δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί ακριβώς για να φτάσει να κάνει μετάσταση στο μάτι είναι γενικευμένες οι μεταστάσεις τους. Αυτά τα ποσοστά που γράφονται σε κάποια βιβλία θεωρώ ότι δεν είναι σωστά. Ο μέσος όρος μετά από καρκίνο μαστού και μετάσταση στο μάτι να είναι 18 μήνες ή του πνεύμονα να είναι 5 μήνες είναι πολύ παραπάνω. Νομίζω ότι έχει εξελιχθεί αρκετά η ογκολογία και αυτή η επιβίωση έχει επιμηκυνθεί σε πολλαπλάσιο βαθμό. Και αν θέλουμε να είμαστε συνοπτικοί με αυτά που ακούσατε, θα σας έλεγα ότι η μετάσταση στο μάτι είναι ο συχνότερος κακοήθης όγκος. Να ξέρουμε ότι συχνά παραμένει αδιάγνωστη. Να ξέρουμε όταν δεν έχουμε διάγνωση, το πρώτο που θα στείλουμε μια γυναίκα είναι για μαστογραφία και έναν άντρα για αξονική πνεύμονα. Μπορεί να εκδηλωθεί, είπαμε, πριν τον πρωτοπαθή όγκο. Για το μάτι συνήθως έχει καλή πρόγνωση και κρατάει αρκετή ώρα στο μάτι, εκτός αν είναι ακριβώς στην οχρά και γύρω από τον νεύρο, και αποτελεί εκδήλωση της γενικευμένης νόσου. Και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γεωργοπούλου. Παρακαλώ, καθίστε, η κυρία Παυλίδου, να έρθει στο βήμα και να θυμίσω ότι αύριο 9 η ώρα συνεχίζουμε. Η πρώτη συνεδρία είναι με τον κύριο Μάρκο Μιχελάκη. Θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σας παρακαλώ όλοι να είμαστε εδώ από το πρωί. Κυρία Παυλίδου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερως τον κύριο Δατσέρη για την πρόσκληση. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι υπεύθυνη της καινούργιας μονάδας οφθαλμικής ογκολογίας στη Θεσσαλονίκη, στην κλινική Άγιος Λουκάς, όπου εδώ και ένα χρόνο αντιμετωπίζουμε περιστατικά μελανώματα με πλάκες ρουθυνίου. Στην σημερινή ομιλία μας, μέσα από διάφορα περιστατικά, θα δείξουμε λίγο τα βασικά σημεία τα οποία πρέπει να θυμάστε στην καθημερινότητά σας. Σε έναν τυχαίο οφθαλμολογικό έλεγχο έρχεται αυτός ο ασθενής, ανεξαρτήτου ηλικίας, έστω θεωρούμε ότι είναι γύρω στα 40, και βλέπουμε στον τυχαίο ενδελεχή βυθοσκοπικό έλεγχο που του κάνουμε αυτή τη βλάβη. Παρατηρώντας το κλινικά, βλέπουμε το ότι είναι μια γκριζοπή μάζα, η οποία έχει σαφώς καθορισμένα όρια, και στην επιφάνειά της βλέπουμε το ότι υπάρχουν αυτές οι ασπροπές κοιλίδες, οι οποίες είναι δεικτικές της παρουσίας των ντρούζεν και των διαταραχών του μελάχρου επιθυλίου. Κλινικά και από το CT επιβεβαιώνουμε το ότι δεν υπάρχει παρουσία υπαμφιλοστεροειδικού υγρού, όπως επίσης βλέπουμε το ότι δεν υπάρχει και παρουσία λιποφουσκίνης. Θα δούμε και στη συνέχεια σε κάποια παραδείγματα το ότι αν δεν είμαστε σίγουροι για την κλινικά για την παρουσία λιποφουσκίνηση ή όχι, ο πιο εύκολος τρόπος και ενδεδειγμένος είναι να κάνουμε μία χρήση του αυτοφθορισμού. Παρακολουθούμε τον ασθενή μας αυτό και μετά από 3 χρόνια βλέπουμε το ότι η βλάβη είναι καθαρά ίδια και αμετάβλητη, παρότι έχει περάσει κάποιο διάστημα. Είμαστε ήσυχοι, συνεχίζουμε και τον παρακολουθούμε, όμως δεν τον αφήνουμε ποτέ.
όπως αναφέραμε και πριν, συνήθως οι σπήλοι του χοροειδούς είναι τυχαία κλινικά, αποτελούν τυχαία ευρήματα. Ανάλογα με την εντόπιση τους μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη στο οπτικό πεδίο. Εμφανίζονται συνήθως ως επίπεδες ή ελάχιστα ελαφρά υπεγερμένες βλάβες και έχουν συνήθως την φαιόχρωη αυτή εμφάνιση. Συνήθως εμφανίζονται στον οπίσθιο πόλο και δεν ξεπερνούν τα 2 χιλιοστά σε πάχος. Στην παρακολούθησή τους κάνουμε σημεία, την παρακολουθούμε την βλάβη αυτή κλινικά με φωτογράφηση και με υπέρηχο για να διαπιστώσουμε τυχόν βλάβες στο μέγεθός τους. Δεν θα προβούμε συνήθως αγγειογραφία φλουροσεΐνης. Παρά τα αυτά, αν αποφασίσουμε να την κάνουμε, θα δούμε το ότι σε χρόνιες βλάβες υπάρχει καθαρά υποφθορισμός. Το μόνο που θα έπρεπε να συγκρατήσουμε και να θυμόμαστε από την εξέταση αυτή είναι το ότι αν τυχόν δούμε αυτή την εικόνα των pinpoints, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια πρόσφατη και ταχεία μεταβολή στην επιφάνεια του μελαχρού επιθυλίου και έχει φανεί και αποδειχθεί το ότι οι βλάβες αυτές με τα σημεία αυτά μπορούν να μεταλλαχθούν σε μελάνωμα πιο σύντομα και πιο συχνά από τις βλάβες που δεν το παρουσιάζουν αυτό. Οπότε, τι κάνουμε για την παρακολούθησή τους? Τους παρακολουθούμε προσεκτικά, όπως αναφέραμε. Στις περιπτώσεις που έχει κάποια υπέγερση, πραγματοποιούμε τον υπέρηχο για να δούμε αν τυχόν υπάρχει αύξηση στο μέγεθός τους. Και φυσικά, παρακολουθούμε τις βλάβες πάντα με φωτογράφηση. Η ΚΟΜΣ, μεγαλύτερη μελέτη στον χώρο της οφθαλμικής ογκολογίας, έβγαλε ένα μνημονικό κανόνα για να μπορούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με το κομμάτι αυτό να συνεννοούμαστε και κάποιους μέσα από τον οποίο ουσιαστικά κάθε γράμμα από αυτό το μνημονικό αντιπροσωπεύει κάποια κλινικά σημεία. Για να το θυμόμαστε πιο εύκολα, ουσιαστικά έχουμε το ρητό που λέει «To find small ocular melanoma using helpful hints daily», το οποίο στην πράξη σημαίνει το ότι υπάρχει ένα πάχος μεγαλύτερο από 2 χιλιοστά. Όταν υπάρχει η πορτοκαλόχρωμη λιποφουσκίνη, που έχει ουσιαστικά αυτό το χρώμα του, το πορτοκαλόχρωμο, όταν υπάρχει υπαφιλοστεροειδικό υγρό, τότε θα έχει ο ασθενής μας της φωταψίας και εννοείται εδώ πέρα το ότι δεν πρέπει να υπάρχει παρουσία χοροειδικής μεμβράνης. Όταν τα όρια της βλάβης είναι εντός 3 χιλιοστών από το οπτικό των νεύρο, όταν υπάρχει στον ηχογραφικό μας έλεγχο ακουστική κενότητα, όπως θα τη δούμε και στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό πραγματικά, και όταν υπάρχει απουσία ντρούζεν και της άλλου. Μέχρι τώρα αυτά τα δεδομένα τα χρησιμοποιούσαμε περισσότερο για να δούμε αν ο ασθενής μας έχει σπήλαιο ή μελάνωμα. Τελευταία υπάρχει τάση να χρησιμοποιούμε τους παράγοντες αυτούς για να δούμε ποιοι από τους σπήλους ουσιαστικά θα μεταλλαχθούν σε μελάνωμα ή όχι. Στην πράξη, αν κάποιος ασθενής μας έχει κανέναν από αυτούς τους παράγοντες θετικό, τότε η πιθανότητα να αυξηθεί η βλάβη αυτή σε μελάνωμα είναι 5% στα 5 χρόνια, ενώ αν οι παράγοντες είναι πάνω από 3 θετικοί, τότε η πιθανότητα είναι πάνω από 50% η βλάβη αυτή να μεταλλαχθεί σε μελάνωμα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ξαναλέμε το ότι η παρουσία ντρούζεν στην επιφάνειά τους ή η παρουσία χοροειδικής μεμβράνης στην οποία οφείλεται το υποφλουστροειδικό υγρό και το μικρότερο μέγεθος της βλάβης είναι υπέρ της διάγνωσης του σπήλου παρά του μελανώματος. Συνεχίζουμε με μια άλλη περίπτωση. Έρχεται αυτός ο ασθενής στο ιατρείο, τον παρακολουθούμε. Στον ενδελεχή μας βυθοσκοπικό έλεγχο βλέπουμε αυτή τη βλάβη. Βλέπουμε ότι έχει σχετικά σαφώς περιγεγραμμένα όρια. Φαίνεται ότι είναι σχεδόν επίπεδη. Δεν αποκαλύπτεται ούτε κλινικά ούτε με το CT παρουσία υπαφιλοστροειδικού υγρού και δεν βλέπουμε και στην επιφάνειά του κάποια κοκκία λιποφουσκίνης. Άρα θέτουμε τη διάγνωση το ότι είναι ένας πύλος. Συνεχίζουμε, τον παρακολουθούμε, κάνουμε σύσταση στον ασθενή να έρθει, έρχεται μετά από 1,5 χρόνο, τον βλέπουμε, έχει αυτή την εικόνα. Συνεχίζει, είναι μια βλάβη η οποία έχει σχεδόν σαφώς σαφή όρια, δεν έχει παρουσία υπαφιλοστροειδικού υγρού, δεν υπάρχουν σημεία εμφανή λιποφουσκίνης, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη επέγερση. Του λέμε, OK, δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό, έλα να σε ξαναδούμε κάποια στιγμή στη συνέχεια. Έρχεται ο ασθενής μετά από 1,5 χρόνο και έχει αυτή τη βλάβη.
Εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι βέβαια να θυμόμαστε πώς ήταν η βλάβη αυτή πριν 1,5 χρόνο και στηριζόμαστε σε αυτό που βλέπουμε κλινικά μπροστά μας. Σωστά. Άρα συνεχίζουμε και βλέπουμε το ότι είναι μια σχετικά επίπεδη βλάβη, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη επέγερση. Παρά τα αυτά, έχει κάποιες βλάβες εδώ πέρα, οι οποίες λίγο μας παραξενεύουν. Έδειξα αυτό το περιστατικό μόνο και μόνο για να δείξω. Ουσιαστικά, το OCT αποδεικνύει το ότι υπάρχει κάποια παρουσία επαμφιστροειδικού υγρού. Και ο λόγος που έδειξα το συγκεκριμένο περιστατικό είναι γιατί θέλω να τονίσω το πόσο μεγάλη σημασία έχει η φωτογράφηση και η παρακολούθηση των ύποπτων βλαβών μέσω της φωτογράφησης. Γιατί στην εκάστοτε περίπτωση, αν το βλέπουμε μεμονωμένα, θα θεωρήσουμε το ότι είναι απλά μία άκακη βλάβη. Αν το δούμε όμως στην πορεία των χρόνων συγκριτικά, έχουμε μία αποδεδειγμένη εξέλιξη της βλάβης μας και η παρουσία υγρού και λιποφουσκίνης αυτόματα θέτει τη διάγνωση ενός μικρού μελανόματος. Και γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Γιατί μας ενδιαφέρει να θεραπεύσουμε άμεσα τα μικρά μελανόματα? Γιατί τα νεότερα δεδομένα ορίζουν το ότι για να δημιουργηθεί μία μικρομετάσταση 2,5 χρόνια μετά από την εντόπιση της αρχικής βλάβης, μέσα από ένα πειραματικό μοντέλο κατάφεραν και βρήκαν ότι χρειάζεται η βλάβη να έχει διαστάσεις 7 κυβικών χιλιοστών. Τι σημαίνει αυτό? Στην πράξη σημαίνει το ότι η βλάβη μας θα πρέπει να έχει 1,5 χιλιοστό στο ύψος και 3 χιλιοστό στη διάμετρο. Που σημαίνει ουσιαστικά πρόκειται για μία τέτοια βλάβη. Άρα όσο το πιο νωρίς θεραπεύσουμε τις βλάβες αυτές, τόσο ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο μεταστάσεων. Και τι ορίζουμε μικρό μελάνωμα? Με πάλι η ίδια η COMS ήταν αυτή η οποία όρισε τα μεγέθη και τα χώρισε σε μικρά μελανώματα όταν είναι από 5 μέχρι 16 χιλιοστά στην οριζόντια διάμετρο και μέχρι 2,5 χιλιοστά στην ανύψωσή τους. Τα μεσαία μελανώματα είναι αυτά τα οποία έχουν από 2,5 μέχρι 10 χιλιοστά στο ύψος και μέχρι 16 στην οριζόντια διάμετρο. Ενώ τα μεγάλα μελανώματα είναι αυτά που υπερβαίνουν τα 16 χιλιοστά στην οριζόντια και τα 10 χιλιοστά στο ύψος. Εδώ είναι μια τυπική περίπτωση ενός μελανώματος. Αυτό που πάντα βλέπαμε στα βιβλία και πάντα έτσι το έχουμε κατά νου και θυμόμαστε. Πρόκειται για μια περίπτωση ενός σπήλου, ο οποίος στη συνέχεια μεγάλωσε και βλέπουμε εδώ ότι έχει γίνει κάποια διάτρηση της μεμβράνης του Μπρουχ και έχει μεγαλώσει μανιταροειδές από εδώ μέσα το μελάνωμά μας. Φαίνεται εδώ πέρα το ότι υπάρχει εξδερματική αποκόλληση. Να αναφέρω επίσης και να προσθέσω το ότι στην περίπτωση που έχουμε αίμα, μάλλον στην περίπτωση αυτή έχουμε κάποια κοκκία αίματος λόγω του ότι υπάρχει διάσπαση της μεμβράνης του Μπρουχ. Ιδάλλως δεν συνδυάζεται το χορευτικό μελάνωμα σε καμία περίπτωση με αιμορραγία. Και πάρα πολύ ωραία θα δούμε εδώ πέρα κάποια κοκκία λιποφουσκίνης. Ο υπέρηχος φυσικά δείχνει το τυπικό μανιταροειδές σχήμα. Εδώ είναι το χορηδικό excavation, όπως αναφέρθηκε και πριν από την κυρία Γεωργοκοπούλου, φαίνεται στον υπέρηχο. Και θέλω να τονίσω ότι αυτή η εικόνα εδώ πέρα στο β' σκάν είναι τυπική για το χορηδικό μελάνωμα, που δείχνει ουσιαστικά αυτόν την χαμηλής ανακλαστικότητας υποηχοϊκή περιοχή κεντρικά και στη συνέχεια γύρω-γύρω από αυτό έχει μία μεικτή ανακλαστικότητα. Παρά τα αυτά, θα έχουμε κατά νου το ότι το μελάνωμα μπορεί να προέλθει είτε από, όπως δείξαμε εδώ σε αυτή την περίπτωση, από κάποιο προϋπάρχον σπήλο σε ποσοστό περίπου 1 προς 8.000, αλλά μπορεί να προκύψει και να εμφανιστεί τελείως de novo από μόνο του. Θα πω εδώ, κυρία Γεωργοκοπούλου, ότι είναι ο συχνότερος στο μελάνωμα κοκοήθης όγκος του χωριοειδούς, ο οποίος μπορεί να είναι και ο οποίος είναι και θανατηφόρος για τους ενήλικες. Το ποσοστό εμφάνισής του είναι περίπου 6 περιστατικά ανά εκατομμύριο πληθυσμού ανά χρόνο και συνήθως εμφανίζεται μετά την 6η δεκαετία της ζωής. Παρά τα αυτά, δεν πρέπει ποτέ να το έχουμε μόνο σαν δεδομένο το ηλικιακό, γιατί το τελευταίο εξάμεινο έχει τύχει να δω μία 20χρονη και έναν 30χρονο που είχαν μελάνωμα. Υπάρχει δηλαδή μία τάση προς νεότερα άτομα όπως και στους υπόλοιπους καρκίνους του σώματος. Υπάρχει ένας γενικός κανόνας που λέει το ότι τα άτομα που έχουν αυξημένη χρωστική στο δέρμα τους προστατεύονται ουσιαστικά από την εμφάνιση μελανώματος και το ποσοστό εμφάνισης είναι το ίδιο τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αυστραλία. Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή του αποτελεί η ηλικία. Είπαμε γιατί είναι πιο σπάνιο στην εμφάνισή του στα παιδιά. Όσο πιο ανοιχτόχρωμο είναι το άτομο με ανοιχτόχρωμο δέρμα, χρώμα ήριδας ή και χρώμα μαλλιών, τόσο
πιο πιθανό είναι να εμφανίσει. Γι' αυτό το λόγο οι βόρειες χώρες της Ευρώπης έχουν λίγο μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης σε σχέση με τις νότιες. Δεν έχει αποδειχθεί κάποια συσχέτιση με την ακτινοβολία, ούτε με κάποιες ορμόνες. Παρά τα αυτά, ασθενείς οι οποίοι έχουν οφθαλμικό ή οφθαλμοδερματικό οφθαλμοδερματική μελάνωση, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης. Εδώ είναι η τυπική περίπτωση μικρού μελανόματος που έχει κοκκία λιποφουσκίνης και είναι εδώ ακριβώς που αναφέραμε πριν για τον αυτοφθορισμό. Αν δηλαδή υπάρχει υποψία, αλλά δεν είμαστε σίγουροι κλινικά, μπορούμε απλά να κάνουμε αυτή την απεικονιστική εξέταση και θα δούμε πάρα πολύ όμορφα τα κοκκία της λιποφουσκίνης να αυτοφθορίζουν. Εκτός από το τυπικό μανιταροειδές σχήμα, μπορεί να έχουν στον υπέρηχο ή βλάβη μας αυτό το θολωτό σχήμα με μεικτής ανακλαστικότητας. Εδώ θα έπρεπε να το δείξω, αλλά δεν το δείχνει, κάποια αιματική ροή, δεδομένου ότι υπάρχει κάποια χαμηλή αιματική ροή μέσα στο ίδιο το μελάνωμα. Αυτή είναι η τυπική, το double circulation που έχουμε μάθει και έχουμε διαβάσει στα βιβλία μας, το οποίο μπορεί να είναι ειδικό, παρά τα αυτά δεν είναι παθογνωμονικό, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Βλέπουμε εδώ πέρα την εσωτερική εγκύωση του όγκου και στις όψιμες φάσεις μπορούμε να δούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει κάποιος υπερθωρισμός. Εδώ κάποια διακριτή εμφάνιση των χορευτικών αγκύων και στη συνέχεια κάποιος φθορισμός. Εδώ είναι ένα από τα περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε μία βλάβη του τοπιστίου πόλου, η οποία έχει αυτές τις διαστάσεις. Πλησιάζει την περιοχή της Οχράς, έχει κοκκία λιποφουσκίνης. Βλέπουμε πάρα πολύ, στην Ινδοκιανίνη βλέπουμε τον υποφθορισμό και στη συνέχεια κάποιο ισοφθορισμό ή ίσως ενδεχομένως κάποιο όψιμο φθορισμό. Και στο OCT, ότι προσβάλλει ουσιαστικά την περιοχή της Οχράς και την παρουσία παυλοθυροειδικού υγρού. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω το ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό του να κάνουμε, το τονίζω, το τόνισα και θα το ξαναπώ, τον ενδελεχή βυθοσκοπικό έλεγχο σε όλους τους ασθενείς μας, ανεξαρτήτου συμπτώματος, γιατί οι ίδιοι οι όγκοι δεν προκαλούν συμπτώματα. Αυτοί οι ασθενείς ήταν τυχεροί και μπορέσανε και βρήκανε το ότι είχαν όγκο, γιατί η βλάβη εντοπίζεται κοντά στον οπίσθιο πόλο. Οπότε η παρουσία του υγρού ουσιαστικά προκάλεσε τις φωταψίες και έτσι πήγαν στο γιατρό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν η βλάβη εμφανίζεται περιφερικά, δεν θα καταλάβει κάτι ασθενής παρά μόνο όταν επέλθει η ολική αποκόλληση του αμφιστροειδούς. Και θα έχει ένα πολύ μεγάλο όγκο. Ενδεχομένως και ίσως και ενδεικτικά θα πάει προς εξόρυξη. Οπότε προσεκτική παρακολούθηση όλων των ασθενών. Και εδώ πέρα απλά βλέπουμε μετά το διάστημα 4-5 μηνών, όπου το πρώτο στάδιο, σαν πρώτη ένδειξη προφανώς και δεν πρόκειται να μειωθεί το πάχος του όγκου, παρά τα αυτό όμως μειώνεται το επαυλιστροειδικό υγρό. Γιατί ο τρόπος που δράει η ακτινοβολία είναι πηγαίνει στο DNA των κυττάρων, τα καταστρέφει, τα κύτταρα αυτά θα υποστούν κάποια απόπτωση, οπότε επειδή δεν θα παράγουν επιπλέον υγρό, το υγρό που ήδη υπάρχει μέσα από την αντλία του RP, του μελάχρου επιθυλίου, θα αρχίσει σιγά σιγά να απορροφεί. Οι ασθενείς αυτοί τυπικά, άμεσα μάλλον, με τη χειρητικά θα έχουν μία ψευδώς θετική, ψευδώς βελτιωμένη αίσθηση της όρασης. Με την πάροδο του χρόνου όμως, επειδή βλέπουμε ότι όλη αυτή η περιοχή έχει ακτινοβοληθεί, ξέρουμε και προετοιμάζουμε τους ασθενείς μας ότι η όραση θα χαθεί στην πάροδο του χρόνου. Μία άλλη περίπτωση αντίστοιχα εδώ πέρα με τις διαστάσεις αυτές. Να θυμίσουμε το 80% των περιπτώσεων εμφανίζεται στο χοροειδή, ενώ το 15% στο ακτινότο και μόλις το 5% στην ήριδα. Η ανάλυση του γενετικού προφίλ του όγκου ουσιαστικά μας έχει δώσει τη δυνατότητα πλέον να ορίζουμε δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, απλά έχουμε πλέον αναγνωρίσει ειδικά χρωμοσώματα, το 3, το 8 και το 6, που σχετίζονται με κακή πρόγνωση. Και γιατί μας ενδιαφέρει αυτό, για το λόγο το ότι μπορούμε έτσι να αναγνωρίσουμε τους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Στην ουσία, αναγνωρίζουμε τους ασθενείς και τους χωρίζουμε σε δύο κλάσεις. Η κλάση 1, όπου οι ασθενείς μας έχουν χαμηλό μεταστατικό ρίσκο εμφάνισης μεταστάσεων, ένα μόλις 15%, ενώ στην ομάδα 2, στην κλάση 2, οι ασθενείς έχουν υψηλό μεταστατικό ρίσκο, που φτάνει τα όρια των 85%. Για να μπορέσουμε να κάνουμε το γενετικό προφίλ, παίρνουμε κάποιο υλικό από τον όγκο. Να τονίσω και να πραγματικά να θέσω το ότι δεν γίνεται αυτό για διαγνωστικούς λόγους, δεν θα το κάνουμε ποτέ για λόγους βιοψίας, παρά μόνο για γενετική ανάλυση. Στην πράξη όμως, ακόμα και αν αποδείξουμε ότι ο ασθενής μας ανήκει είτε στη μία είτε στην άλλη ομάδα, δεν θα αλλάξει κάτι ούτε στην παρακολούθηση του ασθενού μας στην μετέπειτα πορεία του, αλλά ούτε και στην επιλογή της θεραπείας του. Οπότε, κλινικά είναι μία πληροφορία στατιστική.
Κλινικοί παράγοντες ενδεικτικοί της μεταστατικής νόσου είναι η εξωσκληρική επέκταση της βλάβης, το μέγεθος του όγκου, η εντόπιση του όγκου στο ακτινωτό σώμα, καθώς επίσης και η μεγαλύτερη ηλικία του ασθενούς κατά τη διάγνωση, το ποσό της χρώσης του όγκου όσο μεγαλύτερο είναι και από εκεί και πέρα η συνοδός εξωτραυματική αποκόλληση. Να αναφέρουμε το ότι η μεταστατική νόσος είναι αυτή που μας ενδιαφέρει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί παρότι εμείς καταφέρουμε και κάνουμε πολύ καλό έλεγχο τοπικά της νόσου, το ποσοστό των μεταστάσεων στην πάροδο των χρόνων δεν έχει αλλάξει. Και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια ακόμα βρεθεί κάποια θεραπεία έτσι ώστε να μας εξασφαλίσει κάποια βελτίωση της επιβίωσης του ασθενείς που εμφανίζουν μετάσταση. Άρα το προσδόκιμο επιβίωση στους ασθενείς που θα κάνουν οι υπατικές μεταστάσεις, γιατί εκεί μας ενδιαφέρουν κυρίως, εκεί εμφανίζονται. Αναφέρεται ότι το ετήσιο ποσοστό επιβίωση είναι 15% με μέσο όρο τους 4 και 15 μήνες. Κλείνοντας, να συνοψίσω και συνοψίζοντας, μικρές βλάβες που θεωρούμε το ότι δεν έχουν σημεία κακοήθειας, τις παρακολουθούμε με φωτογραφίες στην πάροδο του χρόνου και υπερηχογραφικό έλεγχο όταν έχουμε αμφιβολίες. Στους όγκους οι οποίοι έχουν σημεία κακοήθειας ή υψηλά ποσοστά ύποπτα προς κακοήθεια, τότε οφείλουμε να τους θεραπεύσουμε. Και ότι να αναφέρω εδώ το ότι στους πρόσφατους παράγοντες οι οποίοι έχουν αναφερθεί για τον κίνδυνο μετάστασης, εκτός από το μέγεθος του όγκου, όπως αναφέραμε πριν, το πόσο κοντά βρίσκεται στο οπτικό των νεύρων και η παρουσία των οπτικών συμπτωμάτων, αναφέρεται η καταγεγραμμένη πρόοδος και εξέλιξη της βλάβης. Οπότε, από τη στιγμή που έχουμε είτε σημεία κακοήθειας ή σαν την πρώτη περίπτωση που δείξαμε, έχει αποδειχθεί το ότι υπάρχει ανάπτυξη της βλάβης και εξέλιξη στην πάροδο του χρόνου, οφείλουμε τότε να το θεραπεύσουμε. Και μην ξεχνάμε ότι στην οφθαλμική ογκολογία σώζουμε την ζωή του ασθενούς, ακολουθεί το μάτι και τέλος είναι η όραση του ασθενούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους που μέχρι αυτή την ώρα ήταν εδώ και σας ακούσανε. Κυρία Παυλίδου, κυρία Γεωργοπούλου, έχει να τσιμπήσουμε κάτι με άφθονο κρασί. Οπότε μπορείτε να πάτε μετά στο σπίτι σας